στα 20 του χρόνια, ο Μίλτος Τεντόγλου γράφει την δική του ιστορία στον πρωταθλητισμό, κατακτώντας την κορυφή της Ευρώπης με άλμα στα 8,25 μέτρα στο μήκος, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Βερολίνο και στέφεται χρυσός άλτης. Ο νεαρότερος έφηβος άλτης που κατέκτησε την κορυφή της Ευρώπης. 20 χρόνια μόλις, κατάφερα να κερδίσω το Πανευρωπαϊκό. Νιώθω ιδιαίτερα περήφανος για τον εαυτό μου και για τη δουλειά που έχω κάνει φέτος με τον προπονητή μου, τον κύριο Πομάσκε. Έχουμε δουλέψει πολύ σωστά, πολύ συγκεντρωμένα και παρότι την ηλικία μου, φέρθηκα πολύ, πολύ ωρίμα. Ο καλύτερος έφηβος άλτης στον κόσμο, συγκινημένος, μιλάει στην εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα για το χρυσό μετάλλιο που πήρε, αλλά και για τα συναισθήματά του πάνω στο βάθρο, τη στιγμή που σήκωσε ψηλά την ελληνική σημαία. Ένιωσα πολύ αυτό, πολύ χαρά, αλλά κρατώ, ας πούμε, χαμηλές τους τόνους εγώ γενικά. Όταν κάνω μια επιτυχία, δεν το παίρνω πάνω μου τόσο πολύ. Και ας πούμε, έγινε, τα κατάφερα, χάρηκα, το γιορτάσαμε και τώρα ξαναπροπόνηση. Ο νεαρός πρωταθλητής Ευρώπης από τα Γρεβενά πιστεύει στην τύχη και το κάρμα. Από το παρκούρ μεταπήδησε στον Στίβο τυχαία, χωρίς να έχει προβλέψει μέχρι πού θα μπορούσε να έχει φτάσει. Ξεκίνησα και εγώ κατά τύχη. Ξεκίνησα 15 μου χρόνια. Πιο πριν έκανα διάφορα άλλα, ας πούμε, όπως το παρκούρ, στο δρόμο, μονόζυγα, τούμπες. Εντελώς τυχαία, ας πούμε, στο γήπεδο, μια μέρα που πήγαμε και κάναμε κάτι χαζομάρες, έτυχε να με δει και ένας προπονητής, ο Βαγγέλης ο Πανίκος, που με είχε τόσα χρόνια και μου πρότεινε να ξεκινήσω να κάνω προπόνηση και έτσι, τρεις φορές την εβδομάδα μου είχε πει και εγώ είχα ένα φίλο εκεί πέρα και ξεκινήσαμε και ήταν πολύ ωραία, μου άρεσε έτσι, η ομαδικότητα αυτή, να είμαι σε ομάδα γιατί μόνος μου ήταν δύσκολο, ήταν αλλιώς. Ο δρόμος του δεν ήταν στρωμένος με ροδοπέταλα. Δεν είναι μόνο επίπονος ο δρόμος του Στίβου, αλλά και της ίδιας του της ζωής. Στην αρχή ήταν δύσκολο, γιατί ο παπάς μου έφυγε όταν ήμουν πολύ μικρός και έτσι μεγάλωσα με τη μητέρα μου και είχαμε οικονομικά προβλήματα. Η μάμα μου είναι δασκάλα, αλλά έπρεπε να συντηρήσει δύο παιδιά, ας πούμε, στα Ρεβενά. Και ίσα-ίσα, ας πούμε, δεν ήμασταν τόσο άνετα. Και τώρα που, ας πούμε, έχω πάρει αυτά τα μετάλλια και λοιπά, που έχω κάποια χρήματα, μπορώ να συντηρηθώ και μόνος μου, αλλά προτιμώ να μείνω ακόμα για ένα χρόνο στους χιονώνες, μέχρι να μαζέψω κάποια χρήματα. Στέλνω και στην οικογένειά μου λεφτά. Δεν έχω λίγη ισοσβολή, αλλά έχω φτάσει σε σημεία που να προσέχω πολύ τι τρώω, τι αγοράζω, να μου είναι ίσα-ίσα. Τον πατέρα σου τον βλέπεις, έχετε δικό σας εστιατόριο στη Γερμανία? Είχε ανοίξει ένα εστιατόριο ο παππούς μου εκεί και τώρα το άφησε ο παππούς μου το εστιατόριο και πήγε ο πατέρας μου. Γιατί δεν γινόταν εδώ στην Ελλάδα, είχε κάποια προβλήματα, χρωστούσε και ο μπαμπάς μου και τώρα ακόμα χρωστάει. Εκεί στη Γερμανία έχει το εστιατόριο και δουλεύει πολύ καλά τώρα και είναι μια χαρά. Ουσιαστικά είσαι μεγάλος χωρίς την πατρική φιγούρα, Μίλτο. Μέχρι μια ηλικία ήταν ο μπαμπάς μου εδώ στα Γρεβενά, μέχρι 10 χρονών νομίζω. Δηλαδή μεγάλωσα με τον πατέρα μου. Μετά έφυγε όμως και τον βλέπω τώρα, ας πούμε, σπάνια. Μια φορά το χρόνο τον βλέπω. Έχει σχέση? Τι σου λέει η κοπέλα σου? Έχω σχέση, ναι. 3 χρόνια. Είναι αθλητρία? Είναι αθλητρία, ναι. Κάνει πικοντό. Είναι και αυτή περήφανη και με καταλαβαίνει, ας πούμε. Είναι αθλητρία και αυτή και με καταλαβαίνει περισσότερο, ας πούμε. Ξέρει τι περνάω και πόσο δύσκολο είναι αυτό που κάνω. Όταν σε συναντάνε τα νέα παιδιά, γιατί μπορεί να είσαι και πρότυπο, τι τους λες? Ναι, όντως είμαι πρότυπο για κάποια παιδιά και το ξέρω, μου το λένε, μου στέλνουν πολλά μηνύματα. Και το μόνο που τους λέω είναι ότι είναι όλα μέσα τους, στο μυαλό τους. Μπορείς να κάνεις τα πάντα πραγματικά. Όταν θέλεις κάτι, μπορείς να το κάνεις. Έχω ξαναπεί αυτό. Πιστεύω ότι ο άνθρωπος μπορεί να κάνει απίστευτα πράγματα, άμα έχει το μυαλό και τη θέληση. Στη ζωή του φύλακας άγγελός του είναι η μητέρα του. Στον Στίβο, ο προπονητής του. Ο καθένας έχει κάποια χαρακτηριστικά. Για να μπορεί να κρατηθεί, να ανεβεί και να κερδίζει, θέλει πολύ δυνατά συναισθήματα, πολύ καλή εκπαίδευση και πολύ καλός χαρακτήρας από πλευρά να αντέχει και να μπορεί να τα δρομολογεί αυτά, να τα κατουντηγεί. Ο Μίλτο μπορεί να ανεβάσει την αδρεναλίνη και σε μια στιγμή να κάνει ταύμα.